Ελπίζω να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Όπως προανέφερα, οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι αποτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να διεξάγεται ένας πόλεμος στη γειτονιά μας, μια ανθρωπιστική κρίση, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση, σε μια κοινή θέση, στην ανάγκη να βοηθήσουμε ειδικότερα στην ανθρωπιστική πτυχή. Από εκεί και πέρα θέλω να χαιρετήσω την χθεσινή απόφαση για την έναξη διαπραγματεύσεων με κάποιες χώρες. Την ίδια στιγμή όμως θέλω να εκφράσω και τον προβληματισμό μου. Τον προβληματισμό μου για τον τρόπο λήψης αποφάσεως της συγκεκριμένης απόφασης. Αντιλαμβάνεστε, γνωρίζετε όλοι τι έχει γίνει. Θεωρώ ότι δημιουργείται ένα αρνητικό προηγούμενο. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα αυτά τα χρόνια ήταν η λήψη αποφάσεων μέσα από μια διαδικασία, μέσα από ένα διάλογο που καταλήγαμε στο τέλος και τα 27 κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, σε μια κοινή προσέγγιση. Θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι δημιουργείται ένα αρνητικό, ένα προηγούμενο το οποίο θα βρούμε μπροστά μας σε επόμενες συζητήσεις. Είδατε και τα αποτελέσματα σε σχέση με το αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ο διάλογος θα συνεχιστεί και το Ιανουάριο για να δούμε αν μπορούμε και 27 να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Αλλά επαναλαμβάνω, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται χωρίς και τα 27 κράτη-μέλη να είναι εκεί, να συμμετέχουν, να υιοθετούν την απόφαση, θεωρώ ότι δημιουργούν έναν πολύ λαθασμένο προηγούμενο, κάτι το οποίο επηρεάζει, αν θέλετε, και ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για την εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα που είδαμε χθες και, επαναλαμβάνω, να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνεται σαφώς περισσότερη προετοιμασία πριν από τα συμβούλια. Σίγουρα δεν πρέπει να αφήνονται τα θέματα να φτάνουν στο παραένα των αποφάσεων και να δημιουργούνται τέτοια δεδομένα. Αλλά, επαναλαμβάνω, ποιο ήταν το ισχυρότερο, ποιο είναι το ισχυρότερο χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτή η σύνθεση απόψεων όλων των κρατών μελών. Με το να λαμβάνονται αποφάσεις με τέτοιο τρόπο, και συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ένα από τα κράτη-μέλη που συμφωνεί χωρίς καμία υποσημείωση, χωρίς κανένα αστερίσκο, με την απόφαση που λήφθηκε. Αλλά, επαναλαμβάνω, δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο και θέλω να δω και σήμερα πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση για το Μεσανατολικό. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε πάλι σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, γιατί εκείνος που τραυματίζεται περισσότερο από τέτοιου είδους διαδικασίες είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε καλά. First of all, and then I hope that we will reach conclusions. There is a war in our neighborhood, in the Middle East, and if, as a European Union, we don't have a common approach, if, as a European Union, we don't take the necessary steps in order to face the dire humanitarian situation in the Middle East, I'm afraid to say that we will fail as a European Union. So, as someone coming from the region, Cyprus is the closest member state of the European Union in the region. We have excellent relations with all neighboring countries. I will make this point and I will insist on the need to reach conclusions. Otherwise, as a European Union, we are sending a very wrong signal, not only in the region, but also in the geopolitical role that we aspire to play as a European Union. Thank you very much.